Ναι, υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές, κάτι κυρίες και κύριοι. Θα παραμείνουν οι τέσσερις κατηγορούμενοι σε σχέση με την υπόθεση φόνου προμελέτης του Θανάση Καλογερόπουλου που διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου στην Λεμεσό. Ανακοινώνοντας την απόφαση του δικαστήριου, ανέφερε πως συνυπολογίζοντας τους όλους, όλα και τις θέσεις της υπεράσπισης αλλά και την κατηγορούσα αρχή, υπάρχει λέει ορατή πιθανότητα για φυγοδικία των κατηγορουμένων και ως εκ τούτου για να εξασφαλιστεί και η παρουσία των κατηγορουμένων ενώπιον του κακουργιοδικίου που θα συνεδριάσει στις 23 Ιανουαρίου με τον καινούριο χρονοκάτια απαιτείται η κράτησή τους. Συνεπώς ασκώντας την διακριτική μου ευχέρεια όπως ανέφερε η δικαστής διατάσσω την κράτηση όλων των κατηγορουμένων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δίκης. Κάπως αναμενόμενο κάτι το αποτέλεσμα, η απόφαση του δικαστηρίου, καθώς όπως αναφέρθηκε και σήμερα, αυτή η απόφαση στηρίχθηκε στους τρεις παράγοντες, τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τη φυγοδικία, αλλά και την πιθανή καταδίκη, όπως ανέφερε η δικαστής, των τεσσάρων προσώπων. Ναι. Τώρα, Ερίκα, μας ενημερώνει σε παρακαλώ και για αυτό που συνέβη σε εταιρεία αυτοκινήτων στη βιτρίνα, στο showroom. Τι ακριβώς συνέβη? Μπήκαν μέσα, εντόπισαν ποια ήθελαν και έσπασαν με το πρώτο τη βιτρίνα και πήραν δύο και έφυγαν? Ναι, μπήκαν μέσα αφού παραβίασαν πόρτα σύμφωνα με την αστυνομία. Πέτυχαν την είσοδο, πήραν δύο οχήματα και δύο μοτοσυκλέτες σύμφωνα με την αστυνομία. Φαίνεται ότι το ένα όχημα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκεται η εταιρεία πώλησης οχημάτων. Κατασχέθηκε από την αστυνομία. Και είναι το πρώτο, Ερίκα, που χρησιμοποιήθηκε και για να σπάσει η βιτρίνα, ενδεχομένως και να μην το χρειάζονταν, απλά να ήταν για να περάσουν τα υπόλοιπα? Ίσως κάτι, καθώς υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο όχημα. Και να πούμε ότι οι αρχές εξετάζουν και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τόσο από το σημείο αλλά και από την ευρύτερη περιοχή ώστε να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς και πριν από περίπου 10 μέρες είχαμε παρόμοιο τρόπο δράσης. Διέριξαν και έκλεψαν δύο μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού από συγκεκριμένη εταιρεία πώλησης. Ναι. Και φαντάζομαι, Ερίκα, δεν ξέρω, υπάρχουν και, είναι και ασφαλισμένα, αλλά είναι και τα κλειδιά κάπου εκεί. Πώς τα παίρνουν και τα ξεκινάνε, δεν ξέρω αν πήραν και τα κλειδιά. Συνήθως κάτι αυτά οι εταιρείες έχουν τα κλειδιά εντός των γραφείων τους, βρήκαν τα κλειδιά, πήραν τα οχήματα και διέφυγαν. Και δεν είχαν πινακίδες, είχαν κάποιες πινακίδες αυτά τα οχήματα με μοτοσυκλέτες? Όχι, πρόκειται για καινούργια οχήματα. Ναι, το ότι γράφει ναι, πάνω. Ωστόσο, υπάρχει αριθμός ο οποίος όταν εντοπιστούν θα γίνει. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως και να υπήρχαν θα τις έβγαζα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έρικα. Σε χαιρετώ.